Η ζωή στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης συνεχίζεται παρά την αβεβαιότητα των ημερών. Το κλείσιμο των τραπεζών και η έλλειψη ρευστότητας μπορεί να έχει αλλάξει την καθημερινότητα των αλιέων και να έχει επηρεάσει τη δουλειά τους, ωστόσο εκείνοι είναι από τα ξημέρωτα εκεί για να μπουν στη θάλασσα να πάρουν λίγους από τους θησαυρούς της και να γυρίσουν πάλι πίσω για να διαθέσουν στο καταναλωτικό κοινό ψάρια από το Θρακικό Πέλαγος. Ήταν που ήταν δύσκολα τα πράγματα για μας, γιατί όσον αφορά όταν μειώνεται η αγοραστική δύναμη του Έλληνα, εμείς απευθυνόμαστε κυρίως στον Έλληνα καταναλωτή, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πρόβλημα σε εμάς. Έγιναν και όλα αυτά τον τελευταίο καιρό, καταλαβαίνετε αμέσως που έπεσε η κατανάλωση του ψαριού γενικότερα στην Ελλάδα και ειδικά στην περιοχή μας που είναι και περισσότερο πληγήθησα νομίζω. Και τώρα φυσικά είχαμε μία ελπίδα να διορθούν κάποια πράγματα, αλλά με βάση αυτά που ακούμε και διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και ειδικά μετά την καινούργια συμφωνία με τα μέτρα τα οποία αναμένονται να έρθουν για όλους τους Έλληνες, θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι άκρως επικίνδυνα και δύσκολα για τη συνέχεια του επαγγέλματός μας. Η καταναλωτική κίνηση που καταγράφεται αυτές τις ημέρες στην Ιχθυόσκαλα της Αλεξανδρούπολης είναι μειωμένη αισθητά. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των παράκτιων αλιέων Αλεξανδρούπολης, οι καταναλωτές τώρα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει να αποκτήσουν καταναλωτική παιδεία. Όσον αφορά για τον εφοδιασμό των καυσίμων, όσον αφορά την επάρκεια, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που υπήρχε ήταν σαφώς της ρευστότητας. Φυσικά, ενώ είχαμε και ένα περιθώριο κάποιων ημερών για την αποπληρωμή ενός τιμολογίου, απλά δεν έχουμε και αυτό, προκαταβάλουμε πλέον το ποσό για να μπορέσουμε να εφοδιάσουμε τα σκάφη μας με καύσιμα. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα τι επιπτώσεις θα έχει σε όλη την περαιτέρω κίνησή μας. Γι' αυτό είπα, κατά πόσο θα συνεχιστεί το επάγγελμα να υπάρχει από εδώ και πέρα, νομίζω ότι θα το δούμε στην πορεία και αφού κατασταλάξει όλη αυτή η σκόνη που έχει δημιουργηθεί από όλα αυτά που έγιναν τον τελευταίο καιρό.